όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανολευκή ασπίδα, ραγισμένη ψάχνεις την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, Τον κοιτάω. Άνοιξε το μικρόφωνο σου, ρε. Μετά μου λέει, δεν πειράζει το ρεύμα. Τον κοιτάω, με κοιτάει. Του λέω, ναι, μου λέει, είναι έτοιμη. Δηλαδή, αυτό είναι το, κατάλαβες, έτοιμη. Πάω εγώ να πω καλημέρα, και δεν μου είχε ανοίξει το μικρόφωνο. Και μετά μου λέτε να μην πειράζω τον Ερμέ. Έχω που έχω τα νεύρα μου σήμερα. Τον βλέπω πρωί-πρωί, κάνει το σταυρό του, λέει ποιος, τι θα συμβεί. Έχω που έχω τα νεύρα μου, πάω να ανοίξω και τον κοιτάω κιόλας. Με κοιτάει, μου λέει, ναι, πάμε να του κάνουμε όλου. Ναι, ναι, μου λέει. Πάω κι εγώ να μιλήσω, κλειστό το μικρόφωνο. Όχι τίποτα, δεν μου φταίει και σε τίποτα ο Κώστας. Τον αγαπάω εγώ πολύ τον Κώστα, να ξέρετε. Αυτός δεν μιλάει. Άρα για να μην μιλάει, κάποια σβουρνιά έχει κάνει. Κάτι έχει κάνει. Εγώ. Όχι τίποτα. Είσαι καθαρός. Εδώ είμαι, ναι. Έχεις φάει για σήμερα. Έχω φάει. Ναι, από χθες, αλλά έφαγα. Εντάξει.
Δεν το χώνεψα ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάσου τι έφαγε. Πάμε, κάνουμε νόημα. Πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο δρολοκομείο του Focus FM 103,6. Έχουμε μερικούς εδώ πέρα οι οποίοι χρειάζονται ανάποδα πουκάμισα. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε εδώ δυνατοί και σήμερα, ζωντανοί στο σκηνή. Και δεν περιμένουμε χειροκρότημα. Εμείς δεν περιμένουμε χειροκρότημα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους από όπου και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr, είτε μας ακούτε και μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάνουμε τις ζωντανές μεταδόσεις σε YouTube, σε Facebook και σε TikTok. Όχι για να πάρουμε τα λεφτά σας, όχι για να μεγαλώσουμε τους followers, για να έχουμε εμείς έτσι το πάνω χέρι, τέλος πάντων λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ και υπηρετούμε την δημοσιογραφία, υπηρετούμε την ενημέρωση, υπηρετούμε την αλήθεια. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber 6907-483-484 και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Δοθείς ευκαιρία σήμερα. Είναι μια εκπομπή η οποία θα πάει ασκρυπτάριστη. Θα πάει χωρίς σενάριο και θα πάει χωρίς σενάριο. Θα μου επιτρέψετε λίγο να συστηθώ. Γιατί κάποιοι μάλλον δεν με ξέρετε. Ή νομίζετε ότι με ξέρετε. Και θα μάθετε το Δαμιανίδη. Από την καλή και από την ανάποδη. Αν έχουμε πολλά πράγματα στη ζωή μου, έχω κάνει υπομονή στη ζωή μου πάρα πολλές φορές και περιμένω. Αυτό το οποίο δεν έχω κάνει στη ζωή μου, είναι να είμαι λαμόγιο. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου φούστης άνθρωπος. Και δεν θα υπάρξω τώρα. Αυτό επίσης το οποίο δεν ανέχομαι είναι να πιάνουν την οικογένειά μου στο στόμα τους κάποιοι και να έχουν το θράσος να αναρωτιούνται αν ντρέπομαι εγώ για τα παιδιά μου ή αν θα ντρέπονται τα παιδιά μου για μένα. Επίσης, προσωπικά εγώ μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε επίθεση στο πρόσωπό μου, ακόμα και αν αυτή δεν αφορά το πρόσωπό μου, ακόμα και αν λέγονται ψέματα εσχρά ψέματα, και αν κάποιοι είναι φαντασιόπληκτοι με αυτά τα οποία πιστεύουν για μένα. Δεν ανέχομαι δύο πράγματα. Το ένα είναι να πιάνω στο στόμα του στην οικογένειά μου, είναι κόκκινη γραμμή, και έχω πει ότι εγώ αυτές τις κόκκινες γραμμές, αν τις ξεπεράσουν κάποιοι, για μένα τελειώνουν. Και δεν ανέχομαι να χαρακτηρίζουν τους ακροατές του Focus FM, τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε γίνει μια οικογένεια και θα τη μεγαλώσουμε την οικογένεια αυτή, να ξέρετε. Αυτή η οικογένεια κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Κάθε μέρα που περνάει. Και εδώ είναι ο δικός σας ο ρόλος, το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω. Να είστε οι υπερμεταδότες της προσπάθειας που γίνεται μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε στο 100%. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε στο 100%. Αλλά εδώ είμαι πεπισμένος βαθιά μέσα μου ότι συμφωνούμε σε πολύ υψηλό ποσοστό, άνω του 80%. Για αυτά τα οποία λέμε. Δεν θα ανεχτώ λοιπόν από κανέναν τύπο, από καμία τύπισσα, να χαρακτηρίζει τους ακροατές του Focus FM που θεωρώ η οικογένειά μου ως ανθρώπους χαμηλού επίπεδου, ως κακομύριδες, ως ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πάψτε λοιπόν, άθλια ανθρωπάκια. Πάψτε. Διότι τα ψέματα έχουν τελειώσει. Και ο κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του. Τα ψέματά σας, τα αισχρά ψέματά σας, θα πάρουν απάντηση ένα προς ένα. Είμαι ένας άνθρωπος, δουλεύω ενεργά, αδιάκοπα, αδιάλειπτα, καθαρά, πεντακάθαρα. Από το 2001 ως δημοσιογράφος, πάντοτε με προσλήψεις κανονικές, πάντοτε με χρήματα λίγα, αλλά πάντοτε φορολογημένα και καθαρά, έχω μεγαλώσει
και μεγαλώνω. Έχω δημιουργήσει και μεγαλώνω τα παιδιά μου. Έχω δημιουργήσει μια οικογένεια και μεγαλώνω τα παιδιά μου. Και ματώνω όπως ματώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Για να έχουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Ό,τι περισσότερο μπορούν. Και έχω λιώσει παντελόνια. Δεν πληρώνω με μαύρα. Έκανε την αυτήν στην αρχή και τώρα μου φέρνει τον καφέ. Ευχαριστώ Κώστα μου. Δεν πληρώνω με μαύρα. Και για κάθε μία δουλειά που έχω κάνει, για κάθε μία δουλειά που έχω κάνει και έχω κάνει αρκετές, ως δημοσιογράφος εννοώ πάντα, γιατί είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, για κάθε μία από τις δουλειές που έχω κάνει, είμαι περήφανος. Γιατί την έχω κάνει καθαρά. Και καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Αν και η δημοσιογραφική δουλειά έχει καταντήσει να είναι ντροπή για πολλούς και διάφορους λόγους. Όποιος θέλει λοιπόν και πιστεύει ότι ο Δαμιανίδης τρώει δικά του χρήματα, μπορεί να έρθει εδώ μαζί μου μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες και να ακολουθήσει το 24ωρό μου. Να με ακολουθήσει. Να δει τι κάνω, αν έχει απορία. Να με ρωτήσει, ρε Δαμιανίδη, τι κάνεις. Τι κάνεις. Κυριολεκτικά πάνω από 20 ώρες καθημερινά εργάζομαι. Και αν δεν είχα την οικογένειά μου και την γυναίκα μου την Όλγα να στηρίζει την οικογένειά μου, να μεγαλώνει τα παιδιά μου σε πολύ μεγάλο βαθμό, να είναι αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό η υπεύθυνη για την ανατροφή τους, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το οποίο κάνω. Δεν θα μπορούσα επουδενή να δαπανώ 20 και 21 και 22 ώρες αν χρειαστεί για να αναζητώ την αλήθεια, για να κάνω ρεπορτάζ, για να φροντίζω να δουλεύω, να μελετάω και πιστέψτε με, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήρθε ουρανοκατέβατος. Είμαι τελειόφυτος του αρχαιολογικού, του ιστορικού εθνολογικού, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω τα πτυχία μου σε ξένες γλώσσες και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι αναζητητής της αλήθειας. Και δεν έχω λεφτά. Και ποτέ για μένα τα λεφτά δεν ήταν το κριτήριο για να κάνω μια δουλειά. Ποτέ. Και ούτε θα είναι. Για τη δουλειά που κάνω, αν με ρωτήσεις θα ήθελες ρε Δαμιανίδη να παίρνεις περισσότερα χρήματα και ποιος δεν θα ήθελε. Αλλά αν είχα χρήματα, δεν θα κυκλοφορούσα με ένα Focus του 2001 ερείπιο. Εντάξει. Αλλά είμαι περήφανος. Και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να σπηλώνει την υπόλοιψή μου. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να σπηλώνει και να πιάνει στο στόμα του την οικογένειά μου. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πιάνει στο στόμα του και να καταφέρεται με άθλιο τρόπο για την οικογένειά μου τη ραδιοφωνική. Το σπίτι αυτό για το οποίο έχω ματώσει, έχω κλάψει, έχω κατηγορηθεί, έχω φάει πρόστιμα, έχω κάτσει στο σκαμνί. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει με τη δικαιοσύνη. Είναι άθλιο να μιλάς χωρίς να ξέρεις, να διαδίδεις ψεύδι, χωρίς να έχεις ρωτήσει. Δεν πρόκειται να πω τι και πώς, αλλά κάποιοι θα γνωρίσουν τον Δαμιανίδη από την ανάποδη. Από την ανάποδη. Και έχω ποντιακό κεφάλι και είμαι και κατά το 1/4 μανιάτης και αυτό το συνοθήλευμα είναι μάμισέτα. Μάμισέτα. Είναι μη μου γυρίσει. Θα τον μάθετε το Δαμιανίδη κάποιοι από την ανάποδη. Πώς ξεκινάει το επιθετό μου? Βάλτε ένα γράμμα πριν για αρχικό. Έτσι θα το μάθετε. Και το αξίζετε να το μάθετε έτσι. Συγγνώμη για την προσωπική αναφορά. Πραγματικά. Αλλά κάπου πρέπει να μπουν όρια. Δεν μπορεί ο καθένας
να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Προκαλώ όποιον θέλει να με ελέγξει, να με ελέγξει. Και να βγάλουμε, αν θέλετε, μαζί μας και τις φορολογικές μας δηλώσεις. Να δούμε ποιος έχει τι και πού τα έχει. Και πώς τα έχει. Και πώς τα έχει. Ποιος παίρνει μαύρα και ποιος δεν παίρνει. Ποιος παίρνει 600 και ποιος δεν παίρνει. Σας προκαλώ. Την επόμενη φορά που θα πιάσετε την οικογένειά μου στο στόμα σας, θα έχουμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Ήδη θα έχουμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Σας το λέω να το ξέρετε. Πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εγώ ούτε μπράβους έχω, ούτε μπραβιλίκια κάνω, ούτε απειλές εκτοξεύω, ούτε έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου παράνομος και δεν φιλοδοξώ να υπάρξω. Εντάξει. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι, είμαι ένας άνθρωπος επαγγελματίας δημοσιογράφος, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβομαι τη δουλειά την οποία κάνω και στέκομαι προσοχή απέναντι στα προβλήματα του κόσμου. Και δεν διστάζω να στυλιτεύσω τα κακώς κείμενα από όπου και αν προέρχονται αυτά. Από όπου και αν προέρχονται. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω δηλώσει ανοιχτά την ταυτότητά μου και δεν τρέπομαι για τίποτα που έχω κάνει στη ζωή μου. Για τίποτα. Για τίποτα. Ακόμα και για τα λάθη μου. Ποιος δεν έχει κάνει λάθη? Όλοι έχουν κάνει λάθη. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Αλλά από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και γινόμαστε καλύτεροι. Όταν κάνουμε λοιπόν λάθη, όταν κάνεις λάθη, πρέπει να μαθαίνεις από αυτά και να γίνεσαι καλύτερος, όχι να γίνεσαι χειρότερος. Δυστυχώς για εσάς, θα μάθετε το Δαμιανίδη από την ανάποδη τώρα. Από την ανάποδη. Ναι, και πόντιος είμαι και μανιάτης είμαι. Και μικρασιάτης από τη γεμία μου γιαγιά και βλάχος από την άλλη μου. Μα μισέ τα συνοθήλευμα σου λέω. Μπλέξανε. Μπλέξανε. Τέτοιου είδους προσωπική επίθεση με ψεύδι, με άθλια ψεύδι, πραγματικά την περίμενα. Την περίμενα, αλλά ξέρεις τι, αν θες να χτυπήσεις τον Δαμιανίδη, έλα και χτύπα τον Δαμιανίδη. Αν θες να χτυπήσεις κανέναν άλλον, πήγαινε χτύπα εκείνον. Μην πας να πας μέσα στο Καπερναούμ για να χτυπήσεις κάτι. Και να υπερασπιστείς ποιους ρε. Ποιους ρε θες να υπερασπιστείς. Ποιους. Ποιους ρε Ρομπέν το Δασόν. Από το πανέρι. Ποιους. Επίσης, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου, πάντοτε πρόταγμά μου είχα τη λογική. Αν δεν το έλεγε η λογική μου, δεν έκανα τίποτα. Η οποία ευτυχώς για μένα στην περίπτωσή μου, μαζί με τη λογική μου πηγαίνει και η ψυχούλα μου. Πηγαίνει και η καρδιά μου και σε οτιδήποτε και αν κάνω, οτιδήποτε και αν κάνω, δίνομαι στο 100%. Οτιδήποτε και αν κάνω. Από ένα άρθρο που θα γράψω, από ένα ρεπορτάζ που θα κάνω, πάντα θα δώσω το 100% και σας το λέω και σας κοιτάω στα μάτια. Σε εκπομπές που υπήρξε αρχισυντάκτης, πάντα το 100%. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Να γίνουμε καλύτεροι. Όταν συμμετείχα με τη Δέσποινα την Ποτίτση στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε στο Μακεδονία TV. Όταν συμμετείχα, πάντα ήθελα να δίνω κάτι διαφορετικό. Σε όσες εκπομπές έκανα, στο ραδιόφωνο εδώ. Μπορεί η εκπομπή που παρακολουθείτε να είναι 3 ώρες διάρκειας, αλλά πιστέψτε με, η προετοιμασία μπορεί να είναι και 8. Και δεν κάνω μόνο αυτό. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω άποψη, έχω γνώσεις και μπορώ να έχω όποια θέση θέλω. Δηλωμένη. Και μία θέση την οποία κατάκτησα με την αξία μου. Όλες οι θέσεις που έχω υπάρξει είναι θέσεις τις οποίες πήρα με την αξία μου. Είτε υπήρξα δημοσιογράφος στα πρώτα μου βήματα στο τηλεοπτικό πρακτορείο ειδήσεων Net News με τη Σοφία την Ιορδανίδου, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου πορεία, είτε υπήρξα μετά αρχισυντάκτης πολλών εκπομπών στο Μακεδονία TV, είτε σε εφημερίδες όπου έγραψα, είτε σε περιοδικά με τα οποία συνεργάστηκα, είτε ως καθηγητής δημοσιογραφίας σε ιδιωτικά ΙΕΚ με τα οποία επίσης συνεργάστηκα, με τα καλύτερα λόγια από τους σπουδαστές μου, οι οποίοι ακόμα και σήμερα, όταν με συναντούν, μου λένε: γεια σου ρε δάσκαλε, δίκιο είχες για αυτά τα οποία έλεγες για τη δημοσιογραφία. Είτε τα τελευταία 7 χρόνια στο επαγγελματικό μου σπίτι, στον Focus FM, για τον οποίο δεν σηκώνω κουβέντα, και δεν σηκώνω κουβέντα και για το σπίτι μου,
αλλά και για τους ακροατές. Για όλους εσάς. Έχουμε χάσει τον εχθρό, έλεγα χθες. Ο εχθρός είναι άλλος. Αλλά έχουμε χάσει τον εχθρό. Γιατί τον χάσαμε τον εχθρό? Γιατί θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γι' αυτό. Γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την κατσίκα του γείτονα να ψοφήσει. Ελάτε να δοκιμάσετε. 24 ώρες μαζί μου. Να κάτσετε μαζί μου. Να πάμε να δουλέψουμε. Να δεις πόσα νομοσχέδια διαβάζω, πόσες ώρες παρακολουθώ και ελληνικό και ευρωκοινοβούλιο. Να δεις πόσες ώρες γράφω και τι ώρες γράφω. Εμένα που σου μιλάω και σε κοιτάω στα μάτια, ξέρεις πόσες φορές με έχει πάρει ο ύπνος πάνω στο πληκτρολόγιο. Αλλά ξέρω τι θες να κάνεις. Προσπαθείς να μας διασπάσεις. Και αυτό είναι το άθλιο. Μιλάτε για ενότητα εσείς που είστε οι διασπαστές της. Και είστε οι διασπαστές της για να πάρετε μερίδιο της πίτας που θεωρείτε ότι σας αξίζει. Λοιπόν, κλείνει εδώ η προσωπική αναφορά, αλλά δεν κλείνει η ιστορία. Τον Δαμιανίδη θα το γνωρίσετε κάποιοι από την ανάποδη. Και σας αξίζει κιόλας να το γνωρίσετε. Εκατό σας αξίζει. Τέλος η αναφορά η προσωπική. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω να ξεκινήσω την εκπομπή μου. Μια εκπομπή την οποία την κάνω με απίστευτη διάθεση. Με απίστευτο πάθος. Και δεν θα σταματήσω. Και το έχω πει και άλλες φορές. Αν κρίνω ότι πρέπει να κάνω κάτι άλλο, κάτι παραπάνω, θα το συζητήσω με την οικογένειά μου και θα το κάνω. Και με κανέναν άλλον, ο οποίος μπορεί να λέει τη δική του άποψη για ό,τι του κατέβει. Εγώ είμαι ο Στεφανής, αλλά μάλλον άλλοι είναι οι Λολοστεφανίδες. Άλλοι είναι οι Λολοστεφανίδες. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, καλημέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έκανα μια προσωπική τοποθέτηση στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και αν χρειαστεί να επανέλθω θα το κάνω, δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο θα με προβληματίσει ιδιαίτερα. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να πάρουν τις απαντήσεις τους θα τις πάρουν. Να πω ότι μηνύματα στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Ο Μάκης λέει: καλημέρα, Στέφανε, από νοσοκομείο Σωτηρίας Αθήνας. Έπαθα πνευμονική εμβολή και νοσηλεύομαι. Είμαι καλά τώρα. Πολλούς χαιρετισμούς. Περαστικά, ρε Σιμάκη. Ακροατής καθημερινός ο Μάκης με το ποδήλατο. Ρε εσύ, φίλε, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα με το ποδήλατο. Τι πνευμονική εμβολή. Περαστικά, αγόρινα μου. Όλα καλά να πάνε. Όλα καλά να πάνε. Και να πω και όλα καλά θα πάνε στην πεθερούλα μου που σήμερα θα βάλει βηματοδότη. Όλα καλά, φωτεινούλα μου. Την αγάπη μας. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος, στα αγγλικά μου γράφει: Because I respect you as a man, as a great reporter, I would like to take you and your family out to dinner. Let me know if you would like to. It would be my pleasure. Κατάλαβες ρε τι λέει ο άνθρωπος? Απόλυτα. Κατάλαβες. Συμφωνώ μαζί. Σε ενδιαφέρει, σε πάρω μαζί μου. Ναι. Λέει, because I respect you as a man, επειδή σε σέβομαι ως άνθρωπο, as a great reporter, ως ένα μεγάλο περιβάλλης reporter, I would like to take you and your family out to dinner. Θα ήθελα να βγάλω εσένα και την οικογένειά σου έξω για δείπνο. Κατάλαβες. Ψήνεσαι. Ψήνω. Έχω το παιδί μου, τον Ερμέ, να το πάμε μαζί. Thank you, my friend. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται. Και μόνο που το λες μου φτάνει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πού είσαι και γράφεις τα αγγλικά. Where are you from? Where are you from? Στέφανε, καλημέρα. Σου προωθώ το μήνυμα όπως έστειλα στο email της EIDAP. Παρακαλώ να το κάνεις θέμα γιατί μόνο έτσι ίσως γίνει κάτι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλημέρα σας. Με μεγάλη ακανάκτηση και οργή σας απευθύνω το μήνυμά μου για την απαράδεκτη κατάσταση. Στον κεντρικό δρόμο της περιοχής Αγίου Διονυσίου, στο ύψος 86-88 στις Σαχαρνές, όπου εδώ και ένα μήνα περισσότερο υπάρχει μια τεράστια διαρροή νερού. Μην πείτε μετά ότι έχουμε, παιδιά, λειψιδρία. Ένα μήνα έχουν διαρροή στις Σαχαρνές.
Ναι, εκατοντάδες κυβικά νερού χάνονται ασταμάτητα χωρίς να έχει γίνει καμία ουσιαστική κίνηση για την αποκατάσταση της βλάβης. Η ανευθυνότητα και η αδιαφορία στις υπηρεσίες είναι απαράδεκτες. Το πρόβλημα αυτό όχι μόνο σπαταλά πολύτιμο νερό, προφανώς, αλλά έχει δημιουργήσει και επικίνδυνες συνθήκες για σοβαρά ατυχήματα στους διερχόμενους πεζούς και οχήματα. Το γεγονός ότι η ΔΑΠ δημοσιεύει διαφημίσεις και κάνει μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκστρατείες για την οικονομία του νερού από τους πολίτες, ενώ εσείς ήδη αφήνετε το νερό να χάνεται τόσες ημέρες, είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Η κατάσταση είναι επικώς απαράδεκτη. Σας εφιστώ άμεσα την προσοχή να επιληφθείτε το θέμα για την αποκατάσταση της βλάβης. Μάλιστα, μάλιστα. Και μου στέλνει φωτογραφίες εδώ πέρα η γυναίκα από αυτό το οπτικό υλικό που τεκμηριώνει την απαράδεκτη κατάσταση. Θα το κάνω θέμα, καλή μου. Έως εχθές το απόγευμα, 7 μετά μεσημβρίας, δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως. Ένα μήνα δεν κάνανε. Απλώς σκέπασαν το σημείο με χώματα. Ένα μήνα δεν κάνανε. Τι βάζετε χώματα, ρε εσείς? Αυτό δεν είναι Καμπούλ. Δεν είναι Ελλάδα. Αυτό είναι Καμπούλ, δεν είναι Ελλάδα. Κάτσε να το στείλω στον εαυτό μου αυτό. 6977. Να πω και το τηλέφωνο μου στον αέρα. Σάμπος δεν το έχουν. Ναι. Να το κάνουμε θέμα το συγκεκριμένο. Πού είναι ο Μάκης, είναι εδώ. Εδώ είμαστε. Και αυτά εδώ πέρα. Να τα στείλω και αυτό. Για να το κάνουμε θέμα, όχι τίποτα. Κατάλαβες. Πού είμαστε? Το χάσαμε τώρα. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα. Αντιγραφή. Επικόλυση. Συγγνώμη παιδιά, αλλά το θέμα είναι σοβαρό. Να το δούμε. Να το δούμε. Λοιπόν, ο τύπος, ο φίλος αυτός, born in New York, parents from drama, Pontius είναι από, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Στη Θεσσαλονίκη. Let's know. Να περάσει από εδώ να σε γνωρίσουμε, αδελφέ. Να περάσει να σε γνωρίσουμε. Have a great day also. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σας ακούω 2 χρόνια περίπου. Όταν με εγκατέλειψε η γυναίκα μου, νόμιζα ότι θα είμαι για πάντα μαζί της. Μετά το Θεό, είστε η παρηγοριά για μένα. Η υγεία και ευλογία του Κυρίου να έχετε. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, και εσύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Αυτός που λέει ότι βγάζει 3, 4, 5 κάπα σε ευρώ. Αλλά διανύει. Ναι, τέλος πάντων, μην την ψάχνεις. Μην την ψάχνεις. Ούτε θέλω καν. Ούτε για φτύσιμο δεν αξίζουν, να ξέρεις. Ούτε να το στήσω. Αλλά θα πάρουν τις απαντήσεις. Ό,τι έχεις πει, έχεις βγει αληθινός. Οπότε διανοητικά καθυστερημένος είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Το τίμινγκ μοιράζουμε. Γεια σου, πολυχρόνη μου, καλημέρα. Όσοι ασχολούνται με την οικογένειά άλλου, ή δεν έχουν, ή ζηλεύουν, ή προσπαθούν να πονέσουν αυτό που αγαπάνε, χες τους. Εννοείται, αλλά κάπου ξέρεις, όταν ξεπερνάς τα εσκαμμένα, τότε υπάρχει θέμα. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Μαθέ. Θέλω τον Δημήτρη Τογάκη να μου βγάλει στο Viber να τον πάρεις. Στο έχω στείλει. Γεια σου, Στέφανε, κράτα γερά. Μου άρεσε αυτό. Έχεις focus, είπες. Εγώ θα πω, δουλεύεις στο focus. Παιδιά, το είχα το focus πριν να πιάσω δουλειά στο focus, να ξέρετε. Σας λέω. Δεν πειράζει. Το σαραβαλάκι μου. Με πάει και με φέρνει αξιόπιστα. Περιμένω να γίνει το μετρό. Τώρα. Στο στείλα, ρε, στο Viber. Όχι. Δεν στο στείλα. Ένα, με αυτά που λέω. Λοιπόν, καλημέρα. Μου άρεσε αυτό που γάμια. Ναι, έτσι. Με φώναζαν στο σχολείο. Μάλιστα, όταν ήμουν φοιτητής στην Κομωτινή, με φώναζαν έτσι. Αντί για δέλτα μπροστά βάζανε γάμα. Στο Ιπποκράτειο απαγόρευσαν το νοσηλευτικό προσωπικό να κατέβει στο χώρο που ήταν ο Γεωργιάδης για να μην συμβούν ευτράπελα. Προχθές η ξαδέλφη μου σε νυχτερινή βάρδια, μία νοσοκόμα για 38 ασθενείς και δύο από αυτούς το πρωί πριν σχολάσει πέθαναν. Ζωή σε εμάς. Και ο Άδωνης να είναι καλά και όλα τα άλλα μια χαρά. Δηλαδή τώρα έχεις μία νοσηλεύτρια για 38 ασθενείς. Αφού πέθαναν μόνο 2, πάλι καλά. Μία νοσηλεύτρια για 38 ασθενείς. Αφού πέθαναν μόνο 2, πάλι καλά. Πού στο Ιπποκράτειο και δεν τους άφησαν να διαμαρτυρηθούν για να μην ενοχληθεί ο Μπουμπούκος, ο Σπυράκος. Καλημέρα, Στέφανε, λέει. Πένι, η συκοφαντία για εμάς είναι βραβείο και ευλογία. Απόδειξε ότι είμαστε στον δρόμο. Εσχρά ψεύδι. Εσχρά. Καλημέρα, Στέφανε, να είσαι περήφανος και προσβολές, έτσι. Να είσαι περήφανος γιατί έχεις μια όμορφη οικογένεια που έχεις. Πάντα υπάρχει που θα κρίνει. Δεν αξίζει να αναλώνεσαι. Τα φιλιά μου, η Έλληνα από τη Στοκχόλμη. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ, παιδιά. Η οικογένεια είναι ιερή. Ναι, επειδή ακριβώς είναι ιερή η οικογένεια, γι' αυτό δεν πρόκειται να σηκώσω μήγα στο σπαθί μου. Η οικογένεια είναι ιερή. Το κατάλαβες? Και για μένα το focus είναι η οικογένεια. Όταν βρίζεις τους ακροατές του Focus FM και τους λες χαμηλού επίπεδου, φτωχούς, αμφισβητείς το διανοητικό τους επίπεδο,
τότε προσβάλλεις την οικογένειά μου και η οικογένεια είναι ιερή. Understand? Γκέγκε. Το έχουμε, το πιάσες. Λοιπόν, λίγο πριν να ξεκινήσω, εντοπίζω μία έρευνα η οποία πραγματικά σαν τίτλος είναι ανατριχιαστική. Δεν υιοθετώ, απλά οφείλω ως δημοσιογράφος να διαβάσω αυτή τη μελέτη η οποία έχει να κάνει με τα σκευάσματα και συγκεκριμένα είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν, θα μας πει και θα μας κάνει λίγο την τοποθέτησή του και ο Δημήτρης Σογάκης, τον οποίο τον κάλεσε εκτάκτος για το συγκεκριμένο θέμα, δεν το είχα στο πρόγραμμα, με τη συγκεκριμένη ανάλυση, τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει να κάνει με την ανάλυση δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο, αν κάνω λάθος, ONS. Ναι. Deaths by Vaccination Status England τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι 31 Μαΐου του 2022. Αν το λέω καλά. Διορθώστε με, κύριε Γάκη, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατάς. Καλημέρα. Είναι από Ηνωμένο Βασιλείο το συγκεκριμένο ή κάνω λάθος? Ναι. Ακριβώς. Είναι από τη Στατιστική Υπηρεσία, από την επίσημη Στατιστική Υπηρεσία, ας πούμε την Ελστάτ, ναι, του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που διαβάζω ότι τα παιδιά που έχουν λάβει το σκεύασμα το συγκεκριμένο, το γνωστό, έχουν περισσότερες πιθανότητες, 45 λέει τον αριθμό, να πεθάνουν στη διάρκεια της ζωής τους από τα παιδιά τα οποία δεν έλαβαν το σκεύασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει. Ναι, ακριβώς. Αυτό βγαίνει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του ONS, η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά τα οποία εμβολιάστηκαν έχουν αυξημένη θνησιμότητα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Μεγάλης Βρετανίας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Focus FM δεν το υιοθετεί, αλλά οφείλουμε να παρουσιάσουμε ένα τέτοιο στατιστικό το οποίο είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Το αντιλαμβάνεστε. Λογικό είναι και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Έτσι. Μαζί μου μάρτυρα στο δικαστήριο ήσασταν, αλλά... Ναι, αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι πολιτικοί και οι δικαστές. Ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να λέει τα πράγματα όπως ανακαλύπτονται, όπως μεταδίδονται. Δεν κάνεις εσύ την έρευνα, Στέφανε. Την κάνει ο συγκεκριμένος συγγραφέας, ο οποίος επωνύμως γράφει, λέγεται Frank Bergman, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2024, στο Slay. Λοιπόν, εσύ είσαι υποχρεωμένος να τη μεταδώσεις. Αν δεν τη μεταδώσεις, ασκείς μεροληψία. Και αυτά τα οποία λέγονται ότι πρέπει να κάνεις έλεγχο της αξιοπιστίας, πώς θα κάνεις έλεγχο εσύ στην αξιοπιστία της έρευνας, της στατιστικής, του ONS, έτσι, δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και είναι δεδομένα του επίσημου στατιστικού φορέα, εθνικού φορέα, ο οποίος βέβαια έχει δώσει παραδείγματα, δείγματα μάλλον, πολύ κακής συμπεριφοράς τα τελευταία χρόνια. Έχει χάσει την έγκλη του και τη φήμη του και την αξιοπιστία για την οποία το σεβόμασταν και λέγαμε «Α, το λέει ο ONS», με διάφορα τρίκ για να καλύψει, ναι, αμαρτίες. Αλλά κύριε Γάκη, εγώ θα θέσω ένα υποθετικό ερώτημα. Αν ο τίτλος αυτός ήταν ότι τα εμβολιασμένα παιδιά έχουν 45 φορές λιγότερη πιθανότητα να πεθάνουν από τα εμβολίαστα, φανταστείτε πόσο θα είχε διασπαρεί σε όλα τα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν πηχαίος τίτλος που λέμε. Ναι. Έτσι, από άκρη σ' άκρη. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε, δώστε μας λίγο κάποια δεδομένα. Σε ποια δεδομένα βασίζεται αυτό? Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Στα στατιστικά δεδομένα και τη σύγκριση θνητότητας μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων που υπάρχει στο γενικό στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα το εξειδικεύει κιόλας παρακάτω ο συγγραφέας, διότι η έρευνα έχει δύο συνιστώσεις. Η μία είναι η γενική θνησιμότητα που είναι αυξημένη όπως είπατε τόσες φορές και δεύτερη είναι η θνησιμότητα από COVID. Εκεί εξακοντίζεται. Και αποδεικνύεται ότι αυτή η συνολική αύξηση της γενικής θνησιμότητας οφείλεται στο ότι αυξάνει το εμβόλιο την ευαισθησία των παιδιών όταν κολλήσουν να διαδράμει βαρύτερα η νόσηση από COVID. Αυτό το ξέρουμε και στους ενήλικες. Τώρα πλέον είναι δεδομένο.
και βλέπετε ότι μεσούντος του θέρους υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός νοσήσεων από COVID. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ναι. Σε καλοκαιρινή περίοδο οι αναπνευστικές λοιμώξεις δεν μεταδίδονται εύκολα. Γι' αυτό και κάθε χρόνο ξέρουμε ότι οι αναπνευστικές λοιμώξεις από γρήπη, από ιούς κοινού κρυολογήματος, από RSV κλπ. Είναι τους χειμερινούς μήνες και τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Τότε που κάνει κρύο και ο κόσμος κλείνεται μέσα. Το καλοκαίρι σε έξω. Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ένας ιός. Και όμως φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί το ανοσολογικό σύστημα και ένας από τους μεγαλύτερους ανοσολόγους του πλανήτη, εξειδικευμένος στα εμβόλια, ο οποίος διατέλεσε συστημικός, ήταν και μέλος του Ιδρύματος Bill και Melinda Gates, ήταν και συνεργάτης του CDC στην Αμερική κλπ. Δηλαδή δεν είναι ένας αντισυστημικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θα λειτουργούσε αντιδραστικά. Ναι. Ο ίδιος λέει ότι δυστυχώς, μέχρι να εξισορροπηθεί η νόσος, να κάνει να αυτορυθμιστεί ο COVID, να αυτοπεριοριστεί ο COVID, θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα, γιατί η άφρον χορήγηση επανειλημμένων δόσεων του εμβολίου, όχι των δύο πρώτων δόσεων, οι επανειλημμένες δόσεις κάνουν τη μεγάλη ζημιά, είναι εκείνη η οποία έχει αλλοιώσει το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο ιός να βρίσκει ευεπίφορο έδαφος, να προκαλέσει νοσήσεις και να συνεχίσει να μεταλλάσσεται. Διότι όσο πιο πολλές νοσήσεις, τόσο πιο πολύ θα μεταλλάσσεται. Όσο λιγότερες νοσήσεις, τόσο λιγότερες νέες μεταλλάξεις θα βρίσκουμε. Είναι απαράβατη νόμη της φύσεως αυτή και ο άνθρωπος, επειδή είναι πολύ προχωρημένος ανοσολόγος, ναι, σε σημείο που αρκετά σημεία αναγκάστηκα να ανοίξω βιβλία και το ίντερνετ για να μπορέσω να τον καταλάβω, είναι πάρα πολύ εξειδικευμένος σε αυτό το αντικείμενο, ισχυρίζεται ότι η ζημιά που έγινε στο ανοσολογικό σύστημα είναι τεράστια. Είναι τεράστια προς την πλευρά της ανοσοκαταστολής. Και βέβαια η ανοσοκαταστολή δεν έχει μόνο σαν επίπτωση την ευενδοτότητα στις λοιμώξεις, αλλά και άλλες παθήσεις απέναντι στις οποίες αμήνεται ο οργανισμός του ανθρώπου, όπως είναι ο καρκίνος. Αυτά όμως τα αποτελέσματα θα φανούν σε πολλά χρόνια. Ναι, δεν είναι θέμα ενός και δύο χρόνων. Βέβαια, τα πολλά χρόνια είναι αναμενόμενο και έτσι πρέπει να περνάει καιρός για να βγαίνουν συμπεράσματα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε πόσο γρήγορα έγινε. Έτσι, είναι, το γόνατο. Το κακό είναι ότι αυτά τα ξέραμε. Αυτό είναι. Ότι τα ξέρατε, τα λέγατε. Αλλά δεν περνούσαν, δεν φτάνανε προς τα έξω. Τα λέγαμε. Και τώρα θα σου πω γιατί συμφωνώ με αυτό το δημοσίευμα. Με τα δικά μας στοιχεία. Λοιπόν, έκασα και έκανα. Συγγνώμη, πρόσφατα, λίγο πριν να μας το πείτε αυτό, να πω ότι το δημοσίευμα αυτό, το οποίο ξαναλέω ότι ο Focus FM δεν το υιοθετεί, απλά το παρουσιάζει γιατί έτσι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του. Παρουσιάζεται λοιπόν στοιχεία με δεδομένα, βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 45 φορές περισσότερες πιθανότητες για παιδιά τα οποία έχουν λάβει το σκεύασμα. Το πλαίσιο της ζωής τους να πεθάνουν νωρίτερα από παιδιά τα οποία δεν το έχουν λάβει. Είναι ανατριχιαστικό σαν συμπέρασμα, αλλά όσο ανατριχιαστικό και αν είναι, το θέτω για προβληματισμό χωρίς να το υιοθετώ. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Γάκης, λέει ότι τα στοιχεία αυτά είναι επίσημα στατιστικά της Στατιστικής Υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας και τώρα θα μας κάνει τη συνδυαστική σκέψη, ανάλυση με αυτά τα οποία έχουμε εμείς εδώ. Σας ακούω, κύριε Γάκη. Ακριβώς. Λοιπόν, έκανα έναν matrix πίνακα, είναι μια προχωρημένη στατιστική παρουσίαση, με τα ποσοστά σε κάθε τετράγωνάκι, πριν δύο ημέρες και το ανέβασα στο Facebook. Φοβούμαι ότι λίγοι Έλληνες μπορούν να το καταλάβουν, αλλά θα σας δώσω. Αν μπορείτε να. Γιατί και εγώ το είδα, οφείλω να ομολογήσω. Είναι λίγο περίπλοκο το γράφημα, ναι, αλλά εξηγήστε το μας. Είναι περίπλοκο, αλλά είναι εξαιρετικά αναλυτικό όσον αφορά τη διαστρωμάτωση της γενικής θνησιμότητος των Ελλήνων κατά δεκαετία ηλικίας. Αυτό είναι το πολύτιμο σε αυτό το γράφημα. Και είναι η πρώτη φορά που βγαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στα παιδάκια τα οποία ήταν 0 έως 9 ετών, το δεύτερο τετράμινο, δηλαδή πριν αρχίσει ο εμβολιασμός των παιδιών του 2021,
Η θνησιμότητα ήταν αρνητική, ήταν μείον ένα. Μείον ένα, το βλέπω. Και ναι. Στο τέλος του 2022 είναι στοιχεία από την Eurostat, στοιχεία του. Συν 11,8. Ακριβώς. Επομένως, μιλάμε για 12,8 αύξηση θανάτων. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να δούμε πόσα παιδάκια έκαναν εμβόλιο και πρέπει να διαστρωματιστεί η θνητότητα σε παιδιά εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα. Από το μείον ένα. Από το μείον ένα, λοιπόν, Ελλάδα τώρα, έτσι, Ελλάδα. Από το μείον ένα, ναι, ναι. Από το μείον ένα στο 11,8%. Λέω ξεκάθαρα ότι επειδή η θάνατη στα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγη, αυτό μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό εύρημα. Πάμε ναι. Λοιπόν στην ηλικία των 10 με 19 ετών, όπου τα παιδιά είναι περισσότερα. Ναι, σαφώς. Και τα παιδιά που εμβολιαστήκαν, η κύρια δεξαμενή στόχος ήταν αυτή η ηλικία. Στο δεύτερο τετράμινο, δηλαδή στο δεύτερο τώρα το κατάλαβα. Δηλαδή, τώρα το βλέπω, μέχρι κύριε τον 8ο μήνα, να θυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο και μετά άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός και ήταν αιτία μια ομιλία που έκανα στα γενιτσά, όπου έλεγα δημόσια. Που σας έψαχνε η εισαγγελία. Παιδιών, ναι. Όπου έλεγα δεν χρειάζεται εμβολιασμός σε υγιή παιδιά. Τονίζω το υγιή, μου ζήτησε ο εισαγγελέας να δώσω εξηγήσεις. Και βέβαια σήμερα ο εισαγγελέας θα πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις από αυτούς που έλεγαν και λυσομανούσαν για να προπαγανδίσουν τον εμβολιασμό στα παιδιά. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, ήταν μείον 16,7. Μείον 16,7. Όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. Προσέξτε λίγο, γιατί έχω τα νούμερα μπροστά μου, γι' αυτό σας λέω. Προσέξτε αυτό που θα πει ο κ. Γάκης. Μείον 16,7. Ναι, ωραία. Και στο τελευταίο τετράμινο του 2022 είναι συν 55,8. Είναι το πιο κόκκινο τετράγωνο. 55,6 για να είμαστε ακριβώς. 55,6 γράφεται. 55,6. Πρέπει να το μεγενθύνει. Το έχω μπροστά μου. Εγώ το έχω ανοιχτό μεγάλο. Α, το έχεις μεγαλύτερο στο κομπιούτερ. Ναι, ναι, ναι. 55,6. Δηλαδή προσθέτουμε το 16 στο 55 και καταλαβαίνετε λέτε, ρε, παιδιά, ότι πάμε κατευθείαν στο 71 μαζί με τα δεκαετικά στο 72%. Έτσι καταλαβαίνετε, αυτά αφορούν το ποσοστό, εάν προέρχονται μόνο από το εμβόλιο, αφορούν το ποσοστό των εμβολιασμένων, που δεν ήταν 50%, ήταν κάτω και από το 50% στα παιδιά. Άρα αυτό διπλασιάζεται αυτόματα, εάν αφορά μόνο τους εμβολιασμένους. Επομένως πρέπει να γίνει έρευνα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Η κυβέρνηση είναι υπάλληλός μας, και οφείλει, η δουλειά της είναι να μας προστατεύει. Αυτή είναι η δουλειά της κυβερνήσεως. Να μας προστατεύει. Πρέπει λοιπόν, λέω πολύ απλά, χωρίς να τα ενστερνίζομαι, χωρίς να τρομάζω κανέναν, να γίνει έρευνα. Έρευνα πρέπει λοιπόν να πούμε, Στέφανε, από ό,τι θα δεις, στο δεύτερο τετράμινο του 2021, mm-hmm. η θνητότητα της υπόλοιπης δεκαετίας ηλικίας ήταν ψηλή. Ήταν 20-34, 25-31 ναι, ναι, ναι. Και στους 80 είναι 15,1. Ναι. Το τελευταίο τετράμινο του 2022, σε όλες αυτές τις κατηγορίες, η θνητότητα έχει πέσει δραματικά. Δηλαδή, λέω εντάχει, από συν 20,9 πήγε στο συν 9,7. Ναι. Από συν 34 πήγε στο συν 13. Από συν 25 πήγε στο συν 0,2. Πώς μόνο σε αυτές τις κατηγορίες των παιδιών αυξάνει και ανεβαίνει σε τέτοια ύψη. Είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο κάποιος πρέπει να το προσέξει. Και εδώ ξαναλέω τα νούμερα αυτά. Δεν υπάρχει το δεδομένο αν μιλάμε για εμβολιασμένους ή ανεμβολιαστούς. Είναι γενικά. Είναι γενικά τα νούμερα. Δεν υπάρχει διαχωρισμό. Είναι η γενική θνητότητα. Δηλαδή οι θάνατοι. Όλοι οι θάνατοι. Είτε είναι από εμβόλιο, είτε είναι από καρκίνους, είτε σε πάτηση στο αυτοκίνητο. Αλλά μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και αυτό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αυτό το θέμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί ξαφνικά να εκτινάχθηκε η θνητότητα στην ηλικία 10 με 19 και λιγότερο στην ηλικία 0 Μάλιστα. μέχρι 9. Κύριε Γάκη, και σε όλες τις άλλες ηλικίες να πέφτει. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Σύντομη, αλλά νομίζω πολύ περιεκτική και νομίζω ότι πρέπει Χαίρομαι πάρα πολύ που τα τσακώνεις στο φτερό.
Σε με μάθατε καλά. Μεγάλη εκτίμηση. Με μάθατε καλά, με μάθατε καλά. Λοιπόν, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Γάγκη. Αυτή είναι καλά. Η δημοσιογραφία. Έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία, Στέφανε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Όλους, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Focus 103,6. Άκου τώρα ο Gin Tonic τι γράφει. Άκου τι γράφει. Ένα κομποσκίνι λέει δεν φτάνει. Τι σε πειράζει αν έχω. Πόσα έχω, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και τα 6 είναι από συγκεκριμένα μοναστήρια. Τι θες να κάνω τώρα δηλαδή εγώ. Και τα 6 είναι από το όρος. Σε πειράζει που φοράω 6 κομποσκίνια και δεν φοράω ένα. Και είναι και διακριτικά δηλαδή. Εντάξει, τι έχουν. Λες και εσύ Κώστα, λες και φοράω κάνα γάντι με κομποσκίνια δηλαδή. Ψάχνουν να βρουν τώρα να πιαστούν από το τίποτα. Ωραίες φορές κουλαρίκι εγώ σας θέω. Γι' αυτό το σκουλαρίκι έχω ακούσει. Αλλά είναι σταυρουδάκι. Σταυρουδάκι είναι. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Σκουλαρίκια τώρα είναι. Ένα φτάνει. Εντάξει, okay, εσύ βάλε ένα. Δεν σε πειράζει. Εγώ τα έβαλα, δεν ήθελα να βγάλω τα προηγούμενα, ρε παιδί μου. Κάθε φορά που έβαζα ένα, δεν ήθελα να βγάλω τα προηγούμενα. Και είχα και ένα ακόμα. Το οποίο το είχα ακούσει, ξέρεις που το έχω αφήσει το ένα ακόμα. Το έβγαλα. Ένα κομποσκίνι έχω βγάλει. Εντάξει, μία φορά μου είχε κοπεί ένα, αλλά. Όταν ανέβηκα στο όρος και πήγα πάνω ψηλά στην κορυφή, εκεί υπάρχει ένας μεγάλος σταυρός, ο οποίος ατενίζει όλο το περιβόλι της Παναγιάς. Και πάνω εκεί οι προσκυνητές που ανεβαίνουν βγάζουν κάποιο κομποσχήνι και το αφήνουν πάνω. Οπότε είχα βγάλει ένα και το άφησε έτσι για όλη την οικογένεια του Φούκους, όταν ανέβηκα εκεί πέρα πάνω. Υπάρχει ένα κομποσχήνι του Δαμιανίδη εκεί πάνω. Λοιπόν, τι γελάς, ρε. Σου φεύγει η μαγιά για να ανέβεις εκεί πάνω. Ναι, φαντάζομαι, έχω δει. Δεν φαντάζεσαι, άσε πια βίντεο. Άμα το ζήσεις, εκεί να δεις. Και το ζόρι, ξέρεις ποιο είναι, το κατέβα. Το κατέβα. Ναι. Επί δύο μέρες δεν μπορείς να περπατήσεις μετά. Γιατί βάζεις όλο κόντρα τα. Στο ανέβα πηγαίνεις. Ναι, ναι. Αλλά το σκαρφαλώνεις για να ανέβεις. Όχι, μετά δεν έχει αναρρίχηση αυτή που φαντάζεσαι να πας να πιαστείς, αλλά έχει ποδαρόδρομο σε. Είναι μεγάλο. Σε κατσικόδρομο τώρα. Όχι κατσικόδρομο, σε. Τι να σου πω. Ανεβαίνεις από το μηδέν, φτάνεις στα 1000, έχει ένα πλάτωμα. Εκεί στη μεταμόρφωση. Όχι, μεταμόρφωση είναι πάνω. Κάτω είναι. Ναι, δεν το έχω τώρα στο μυαλό μου. Φτάνει στο πλάτωμα και έχει άλλα 1000 μέτρα να ανέβει. Τα 1000 μέτρα είναι έτσι. Και με τα πόδια και όλα είναι. Α, σε δύσκολο, δύσκολο. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια τη εκπομπή να δούμε λίγο για το νερό, παιδιά. Είναι κοινωνικό αγαθό το νερό. Είναι. Είναι. Όχι, ρε τώρα. Ναι. Αλλά για την κυβέρνηση μάλλον όχι. Είναι κοινωνικό αγαθό το νερό. Όχι ρε εσείς τώρα, σιγά τώρα. Αν και ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα αυξηθεί. Άρα θα αυξηθεί. Μίλησε στο Sky. Άρα θα αυξηθεί. Ναι. Έτσι, ο Μητσοτάκης είπε δεν θα αυξηθεί, άρα θα αυξηθεί. Ο Μητσοτάκης είπε έχουμε ανάπτυξη, άρα δεν έχουμε ανάπτυξη. Επίσης θέλω να βάλω ένα ηχητικό να ακούσετε λίγο τι γίνεται στην Κύπρο. Και πρέπει να το βρω αυτό το παλικάρι. Είναι ένας βουλευτής της Κύπρου από τη Λάρνακα κιόλας που την αγαπώ γιατί έχω ζήσει και έχω τελειώσει σχολείο στη Λάρνακα. Και περιγράφει τι γίνεται με τους ασυνόδευτους αμούστακους. Τι γίνεται. Κάψαν ένα ξενοδοχείο, παρενοχλούν σεξουαλικά ηλικιωμένες που τους πήγανε σε ένα γυροκομείο. Άθλια η κατάσταση. Αλλά έχουμε πολλούς αλληλέγγυους, ρε αδέρφια. Πάρα πολλούς αλληλέγγυους. Πάρα πολλούς αλληλέγγυους. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω για τα υπόλοιπα. Έχουμε και πολλά. Έχω διάφορα. Δεν ξέρω πώς θα βγει η εκπομπή σήμερα. Είναι ασκριπτάριστη, χωρίς σενάριο. Σκρίπτ είναι το σενάριο στην αργό, την τηλεοπτική. Το σκρίπτ είναι το σενάριο της εκπομπής. Λες πρώτος καλεσμένος ο ένας, πρώτος δεύτερος ο άλλος, τρίτος ο άλλος. Το δίνεις στον ηχολήπτη τον Ερμέ και σου κάνει ραδιοσκηνοθεσία. Ερμέ, τι λέει το σκρίπτ τώρα. Αλίμονο. Τώρα λέει δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω. Το λέει ξεκάθαρα. Γεια σας.